ΠΡΑΠ συνεχίζει τις πρωτοβουλίες, προσπαθεί, παρόλο που δεν έχουμε και τις δυνάμεις τις πολλές, δηλαδή ούτε οικονομικές ούτε από μέλη. Είναι πάρα πολύ φιλόζωοι, αλλά δυσκολεύονται να ενταχθούν στην ομάδα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εν πάση περιπτώσει, μαζί με την πρωτοβουλία και των κτηνιάτρων του Λουτρακίου, αλλά και τη συμπαράσταση του Δήμου, καλέσαμε την θελοντική δράση κτηνιάτρων από την Αθήνα, οι οποίοι έχουν ξανάρθει εδώ πριν από 1,5 χρόνο, 2 χρόνια, που στηρώσαμε πάρα πολλά σκυλιά της δέσποινας της Ερβού, του καταφυγίου που υπάρχει εδώ, του ιδιωτικού καταφυγίου. Και τώρα, επειδή πάλι έχουν μαζευτεί πάρα πολλά ζώα που αδυνατούμε να τα στηρώσουμε από δικές μας δυνάμεις και ο Δήμος, παρά που έχει ένα πρόγραμμα στο Δικηπάζ, αλλά είναι μικρός ο αριθμός των σκυλιών που στηρώνονται, τους ζητήσαμε τη βοήθειά τους. Οι άνθρωποι ήρθαν ευχαρίστως. Στηρώθηκαν 22 σκυλιά και το Σάββατο και την Κυριακή. Έγινε μια πολύ καλή συνεργασία, βοήθησαν μέλη της ΚΟΠΡΑΠ, βοήθησαν εθελοντές οι οποίοι ταΐζουν ζώα εδώ στην περιοχή. Ο Δήμος παρήχε την υποστήριξή του όσο αφορά το κέρασμα, αν θέλετε, των ανθρώπων αυτών που χρειάστηκε να φάνε, ας πούμε, ήταν αρκετή. Ακόμα και αυτό είναι μια προσπάθεια, ναι, απ' την άλλη δεν έκρυψε, ναι, το φόβο του Δήμαρχος, ναι, ότι όταν τελειώσει η τουριστική σεζόν πάλι, ναι, θα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός, ναι, των αδέσποτων. Δυστυχώς, γιατί οι άνθρωποι έρχονται από Αθήνα για να κάνουν το Σαββατοκύριακό τους και φέρουν μαζί και το κατοικίδιο, το οποίο το παρατάνε. Αυτό είναι ένα πλήγμα, δυστυχώς. Και κάθε Κυριακή μαζεύουμε αρκετά, πάνω από 3 ή 4, κάθε Κυριακή, ας πούμε, ζώα, που είναι δεσποζόμενα. Επειδή εσείς τα δραστηριοποιήσετε σε όλο τον νομό, ναι, τα στατιστικά, τα πρόχειρα που έχετε, πώς πάει η κατάσταση τον τελευταίο καιρό, η κρίση έχει φέρει και αύξηση στον αριθμό των αδέσποτων? Ναι, δυστυχώς και αυτό φαίνεται πολύ έντονα. Έχουμε συνεχώς ζώα παρατημένα, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται ή δεν γνωρίζουν ότι θα πρέπει αυτοί που έχουν το δεσποζόμενο να το στηρώσουν. Δηλαδή ένας έλεγχος της αύξησης των ζώων είναι και οι στηρώσεις. Όταν λοιπόν εμείς στηρώνουμε σχεδόν όλα τα αδέσποτα και συνεχώς βρίσκουμε κουτάβια, σημαίνει ότι τα κουτάβια αυτά προέρχονται από δεσποζόμενα ζώα, τα οποία τα αφήνουν οι άνθρωποι για να είναι και παίρνουν τα κουτάβια με ελαφρά τη συνείδηση και τα πετάνε στα σκουπίδια. Οι στηρώσεις γίνονται και σε αρσενικά και σε θηλυκά. Ναι, βεβαίως. Καταρχήν η στήρωση είναι για την υγεία του ζώου, δηλαδή είναι καλό και για το ζώο το ίδιο. Τι ακριβώς, όταν λέμε στήρωση, τι ακριβώς κάνετε σαν κοπρά μαζί με τους κτηνιάτρους? Τι εννοείτε, Η διεργασία που ακολουθείτε. Εντάξει, έρχεται το ζώο στο κτηνιατρίο, το ελέγχουν αν είναι υγιές βασικά. Αν δεν είναι, θα πρέπει να πάρει μια θεραπεία κάποιο καιρό για να μπορέσει μετά να στηρωθεί. Και προχωράνε στην χειρουργική επέμβαση. Μετά πρέπει να αντιβιωθεί για 3-4 ημέρες. Άρα φιλοξενείται σε κάποιον ξενό. Φιλοξενείται, ναι. Φιλοξενείται σε κάποιους χώρους δικούς μας βασικά, δηλαδή στα σπίτια μας, σε σπίτια γνωστών μας, σε αυλές γνωστών μας. Οι κτηνίατροι όσα μπορούν τα φιλοξενούν και αυτοί. Και τα επανέρχονται μετά στο φυσικό τους περιβάλλον. Αν ένα ζώο γίνει επιθετικό, τι γίνεται από εκεί πέρα? Κοιτάξτε, το επιθετικό ζώο θα γίνει γιατί θα έχει από εμάς, δηλαδή από τους ανθρώπους θα έχει ενοχληθεί. Ή θα έχει χτυπηθεί ή θα έχει ζοριστεί κάπου. Επιθετικά ζώα δεν γεννιούνται. Πολύ σπάνια, δηλαδή πολύ σπάνιες περιπτώσεις που έχουμε ακούσει για ζώο που θα γεννηθεί επιθετικό. Δεν υπάρχει επιθετικό ζώο. Επιθετικό ζώο γίνεται. Τα επιθετικά ζώα είναι δικό μας αποτέλεσμα, των ανθρώπων. Αυτά τα ζώα προσπαθούμε αν τα βρούμε και τα μαζέψουμε κάπου, να τους δείξουμε αγάπη. Και τα βλέπετε ότι σιγά σιγά αλλάζουν και αυτά, δηλαδή μας εμπιστεύονται. Αν εμπιστευτεί, έχουμε αρκετά τέτοια ζώα που τα έχουμε μαζέψει γιατί κριθήκαν επιθετικά και γιατί οι άνθρωποι θέλανε να τα ευθανατώσουν. Τα έχουμε πάρει, τα έχουμε κρατήσει κοντά μας, τα έχουμε βοηθήσει και είναι μια χαρά ζώα φιλικά. Και υιοθετηθήκαν αρκετά εξ αυτών. Η τελευταία μου ερώτηση. Γενικότερα σε όλους τους Δήμους της Κορινθίας υπάρχει διάθεση για αντιμετώπιση αυτού του καυτού ζητήματος των αδέσποτων? Κοιτάξτε, δεν έχουμε δει και μεγάλη ανταπόκριση, είναι η αλήθεια. Αυτό είναι ένα λίγο πικρό που το λέμε. Ο Δήμος Κορινθίων έκανε μια ελάχιστη προσπάθεια, έως καθόλου θα έλεγα. Ήδη κάνανε μια επιτροπή μετά από κόπο και πω και έτσι και πίεση. Αλλά δεν έχουμε δει και κάτι αποτελεσματικότερο. Ένα καταφύγιο που είπαν ότι θα φτιάξουν, φτιάξανε, δεν λειτουργεί, είναι κακοφτιαγμένο, δεν ξέρω ακριβώς δηλαδή. Και εμείς δεν έχουμε άμεση πρόσβαση σε αυτή την ιστορία. Που υποτίθεται όμως ότι ήσασταν στην επιτροπή. Ήμασταν στην επιτροπή, δεν ήμασταν.
Δεν μπήκαμε στην Επιτροπή εμείς. Η ΚΟΠΡΑΠ δηλαδή δεν μπήκε στην Επιτροπή, μπήκανε κάποια άλλα άτομα. Φιλόζωοι κι αυτοί. Εντάξει, σαν ΚΟΠΡΑΠ ενώ είχαμε εισηγηθεί κάποια πράγματα, δεν μπήκαμε. Σας ευχαριστούμε. Μακάρι να κάνει και ο Δήμος Κορινθίου, γιατί είναι ένας Δήμος μεγάλος, έχει έργο σε άλλα τομείς και δεν έχει στη φιλοζωία. Δηλαδή είναι κρίμα.